όπως γνωρίζετε, κύριοι της κυβέρνησης και των άλλων κομμάτων, εμείς δεν κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Για μας, όπως πάρα πολλές φορές το έχουμε πει, το εξέφρασαν και με τις ομιλίες τους οι βουλευτές του Κομμουνιστικού Κόμματος της Ελλάδας, νόμος είναι το δίκαιο του εργάτη. Νόμος για μας είναι το δίκαιο όχι γενικά των μεσαίων στρωμάτων, των μικρών φτωχών μεσαίων στρωμάτων της πόλης και της υπαίθρου, που καταπιέζονται από τους μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους. Νόμος για μας είναι το δικαίωμα και το δίκαιο του λαού να αρνηθεί να χύσει το αίμα του για τα συμφέροντα των ηγετικών καπιταλιστικών δυνάμεων, πώς θα μοιραστούν οι αγωγοί, πώς θα μοιραστούν οι πηγές πρώτων υλών, πώς θα αλλάξουν τα σύνορα, πώς θα μοιραστούν οι σφαίρες επιρροής. Θα μου πείτε γιατί τώρα ξεκινάω με αυτό. Γιατί αυτή είναι η ουσία του πολυνομοσχεδίου. Και δεν είναι τυχαίο ότι ήρθε το αναπτυξιακό μαζί με ζητήματα που αφορούν το εργατικό συνδικαλιστικό κίνημα και βεβαίως τις εργασιακές σχέσεις και τα δικαιώματα, τα ασφαλιστικά και άλλα των εργαζομένων. Σήμερα, και θα πω και ονόματα, δεν μας αρέσει να μιλάμε γενικά, στην εφημερίδα Καθημερινή, που στηρίζει την εκάστοτε κυρίαρχη πολιτική, ανεξάρτητα αν είναι υπέρ του ενός ή του άλλου κυβερνητικού κόμματος, υπάρχει ένα άρθρο που λέει «Η ασυλία του κουκουέ». Και καλεί την κυβέρνηση και προσωπικά τον Πρωθυπουργό να πάρει μέτρα, γιατί λέει «Το κουκουέ απολαμβάνει τις ασυλίες». Και τι εννοεί η ασυλία του κουκουέ? Αυτό που κάνει το ΚΚΕ δημόσια, ανοιχτά, το γράφει και το λέει και το πράττει από το 1918 μέχρι σήμερα. Ότι παλεύει για να καταλάβει η εργατική τάξη τη δύναμή της, το δίκιο της, για την ανάπτυξη των εργατικών λαϊκών αγώνων, για την ανάπτυξη όλων των μορφών πάλης, ανάλογα με τις συνθήκες φυσικά, για την ανάπτυξη της συμμαχίας της εργατικής τάξης με τα φτωχά λαϊκά στρώματα κτλ. Κτλ. Για να μην κάνω αναφορά, δεν ξέρω αν αξίζει τον κόπο και στη Βουλή, όλες τις θέσεις του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας. Και αυτό το θεωρεί ασυλία. Βεβαίως, θα μου πείτε, ένας αρθρογράφος είναι σιγά το πράγμα τώρα. Τι έγινε, είναι η προσωπική του άποψη. Δεν είναι η προσωπική του άποψη. Χρόνια τώρα και όχι μόνο αυτή τη στιγμή. Το δικαίωμα της απεργίας, το δικαίωμα της οργάνωσης, το δικαίωμα της χειραφέτησης της πάλης κατά της εργοδοσίας και της κυβέρνησης θεωρείται ότι είναι ένα δικαίωμα αμφισβητήσιμο. Εμείς, κοιτάξτε να δείτε, δεν πρόκειται, κύριε Βρούτσι, να γίνουμε Ιαπωνέζοι και να υποστηρίζουμε απεργίες, να κάθονται οι εργαζόμενοι στα γραφεία και στις μηχανές τους με ένα άσπρο περιβραχιόνιο. Ούτε είμαστε με τα συνδικάτα που καθοδηγεί ο κύριος Κόρμπιν. Ξέρετε ότι στην Αγγλία, γιατί ο κύριος Κόρμπιν έχει γίνει μεγάλο σύμβολο τώρα, στην Αγγλία τα εργατικά συνδικάτα είναι μέλη του εργατικού κόμματος. Τέτοια συνδικάτα είναι. Πολλά εργατικά συνδικάτα, για να μην γενικεύσουν, κηρύσουν την απεργία και ζητάνε από τους εργαζόμενους να κάθονται στον καράζ των μεγάλων, γιατί έχουν μεγάλα συγκροτήματα εργοστασιακά, ή στα υπόγεια, να μην βγαίνουν έξω ούτε στο πεζοδρόμιο, αυτά τα λένε τα συνδικάτα, για να μην εκτίθεται το κύρος της επιχείρησης δημοσίως, αλλά να είναι μια απεργία μέσα στον χώρο δουλειάς. Εμείς δεν πρόκειται να ακολουθήσουμε, να στηρίξουμε τέτοιες ενέργειες και μάλιστα να πούμε ότι είναι μοντέρνες, σύγχρονες μέθοδες πάλης. Η Νέα Δημοκρατία λέει καθαρά και σταράτα ότι η κοινωνική ανισότητα είναι κάτι περίπου το φυσιολογικό. Και μάλιστα τη θεωρεί ότι η κοινωνική ανισότητα είναι και κίνητρο για τον καθένα να θέλει να ανεβαίνει πιο πάνω, πιο πάνω, πιο πάνω. Λέτε και είναι θέμα προσωπικής επιλογής. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει άλλον όρο. Τον είπε και μόλις τώρα από αυτό το βήμα η κυρία Γεροβασίλη. Κοινωνική συνοχή. Τι θα πει κοινωνική συνοχή? Μπορεί να υπάρχει κοινωνική συνοχή σε μια κοινωνία με εκμεταλλευτές και εκμεταλλευόμενους? Μπορεί να υπάρχει στην ταξική κοινωνία κοινωνική συνοχή? Αυτή είναι η διαφορά σας. Ο ένας μιλάει ομά και καθαρά. Δίκιο είναι το δίκαιο του επιχειρηματία. Και ο άλλος, η κοινωνική ανισότητα είναι περίπου την δημιούργησε η φύση, όπως έχει τους σεισμούς και άλλα φυσικά φαινόμενα που ακόμα δυστυχώς ο άνθρωπος δεν μπόρεσε ή η επιστήμη να τα αντιμετωπίσει. Ο άλλος λέει κοινωνική συνοχή. Καμιά κοινωνική συνοχή. Εμείς δεν μπορούμε να υποστηρίξουμε. Κοινωνική συνοχή σημαίνει
ότι οι εργαζόμενοι και οι επιχειρηματικοί όμιλοι έχουν τα ίδια συμφέροντα. Είναι απολύτως αντιπαρατεθέμενα και συμφιλίωτα. Και όταν κάθονται στο ίδιο τραπέζι, εμείς υποστηρίζουμε τις συλλογικές διαπραγματεύσεις. Λέμε στους εργαζόμενους, βεβαίως, ο συσχετισμός δυνάμεων είναι αρνητικός. Η διαπραγμάτευση με τον εργοδότη μπορεί να φέρει κάποιο αποτέλεσμα όταν έχουν προηγηθεί ισχυροί ταξικοί αγώνες, μαζικοί, ένα, και όταν κάθεσαι στο τραπέζι, διεκδικείς, ξέροντας ότι απέναντί σου είναι ο ασυμφιλίωτος αντίπαλος με τον οποίο ποτέ δεν μπορεί να έχεις κοινό συμφέρον. Πάει και τέλος. Αυτά λέμε εμείς και αυτές είναι οι ουσιαστικές διαφορές που έχουμε με την πολιτική της κυβέρνησης και με τα άλλα κόμματα. Παρακολούθησα και πραγματικά ήταν πάρα πολύ σημαντική. Λυπήθηκα γιατί δεν ξέρω πόσοι εργαζόμενοι παρακολουθούν όχι τις συνεδριάσεις τόσο της Ολομέλειας, όσο των επιτροπών της Βουλής. Εκεί τα πράγματα ήταν πάρα πολύ ωραία και πάρα πολύ ξεκάθαρα. Και να συγχαρώ και τον κύριο Γεωργιάδη και τον κύριο Δαγασάκη για την αντιπαράθεση σε εισαγωγικά και τη φιλική συζήτηση που είχαν μεταξύ τους. Ο κύριος Δαγασάκης τι είπε? Δεν θα μπορούσε η κυβέρνηση σήμερα να επικαλείται πρόγραμμα επενδύσεων, έκκληση για επενδύσεις ή τσουνάμι, δεν είπε τη λέξη τσουνάμι, τώρα την ουσία. Μεταφέρω, δεν θυμάμαι τα λόγια του, ούτε έκανα αντιγραφή την ώρα που μιλούσε. Δεν θα μπορούσε να φέρει ένα αναπτυξιακό νομοσχέδιο αν δεν είχε προηγηθεί η όλη δουλειά που έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ. Και δεν εννοεί τη δουλειά των Επιτροπών Μελέτης του Υπουργείου, αλλά εννοεί τη στρατηγική που ακολούθησε ο ΣΥΡΙΖΑ για την προσέλκυση επενδυτών στην Ελλάδα. Τη στρατηγική και απέναντι στα λαϊκά συμφέροντα και απέναντι στο εργατικό συνδικαλιστικό κίνημα κτλ. Και ο κύριος Γεωργιάδης του απάντησε βεβαίως. Εμείς πήραμε αυτή τη σοβαρή δουλειά που είχε κάνει το Υπουργείο και δώσαμε μία συνέχεια. Αυτή είναι η ουσία. Κοιτάξτε να δείτε, η βιομηχανή λέει ότι το 68% των μέτρων που ήθελα να κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ που ήθελα να γίνει, το έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ και μένει το 32% για τη Νέα Δημοκρατία. Ή κάποιοι πάνε να συγκρίνουν. Ο ΣΥΡΙΖΑ έδωσε τόσο μέρισμα στο λαό από τη ληστεία που έγινε, η Νέα Δημοκρατία δίνει λιγότερο ή ξέρω εγώ περισσότερο. Δεν είναι ποσοτικό το ζήτημα. Ακόμα και αν η προηγούμενη αντιλαϊκή κυβέρνηση, όπως ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ και η πιο προηγούμενη, έπαιρνε 5 μέτρα ή έπαιρνε 10 και η επόμενη έπαιρνε 4 ή αντίστροφα. 4 η προηγούμενη αντιλαϊκά και 6 η επόμενη. Αυτά δρούν σωρευτικά. Είναι απολύτως συνέχεια και δρούν σωρευτικά. Μα και κανένα μέτρο καινούριο να μην έπαιρνε η κυβέρνηση, εφόσον νομιμοποιούσε ό,τι έχει γίνει στα χρόνια της κρίσης και όταν ξανά ήταν αυτή και επί ΣΥΡΙΖΑ, ήταν αρκετά για να μιλάμε για επιδείνωση της θέσης. Δεν δέχεστε ένα πράγμα. Την ίδια δεν δέχεστε συνειδητά. Όχι από άγνοια. Την εποχή που μιλάτε για την ψηφιοποίηση, για την τέταρτη βιομηχανική επανάσταση, αυτό και μόνο, ή την εποχή που μιλάτε ότι γίνονται επενδύσεις στην Ελλάδα σε συγκεκριμένους τομείς, δεν δέχεστε ότι αυτές, ανεξάρτητα από τον ταξικό τους χαρακτήρα, αποδεικνύουν ότι η Ελλάδα έχει αναπτυξιακές δυνατότητες και πλουτοπαραγωγικές πηγές, δυστυχώς όχι για το λαό αλλά για το κεφάλαιο. Δεν παραδέχεστε επίσης συνειδητά, ταξικά και όχι από άγνοια, όχι από ανοησία και βλακεία, δεν παραδέχεστε το εξής πράγμα. Και μόνο η πρόοδος στις νέες τεχνολογίες, η ψηφιοποίηση ή η λεγόμενη τέταρτη βιομηχανική επανάσταση θέτει επιτάπητο σε ένα ζήτημα. Αντικειμενικά αυξάνονται, θα έλεγα νομοτελειακά, αυξάνονται ταχύτατα οι ανθρώπινες ανάγκες. Οι ανάγκες του λαού. Και μόνο αυτό εμείς, κυρίες και κύριοι, δεν παλεύουμε. Παλεύουμε και γι' αυτό. Για την αποκατάσταση των απολειών. Γιατί? Και για την ανατροπή των νόμων που ίσχυαν αυτά τα χρόνια. Γιατί? Η παραμονή των νόμων αυτών σημαίνει διαιώνιση και νομιμοποίηση. Και νομιμοποίησε τους προηγούμενους νόμους ο ΣΥΡΙΖΑ και τους νομιμοποιεί και η Νέα Δημοκρατία. Αλλά σε καμία περίπτωση δεν περιμένουμε να γυρίσουμε στο 2009, σε καμία περίπτωση. Γιατί και τότε υπήρχε χάσμα ανάμεσα στις δυνατότητες της χώρας και ανάμεσα στις ανθρώπινες ανάγκες και το χάσμα αυτό μεγαλώνει. Ένα ζήτημα. Δεν θα ασχοληθώ με το που γίνονται οι επενδύσεις. Οι επενδύσεις γίνονται σε ορισμένους κλάδους, έτσι πάντα γίνεται. Ο ΣΥΡΙΖΑ κάνει κριτική ότι δεν έχει όραμα η Νέα Δημοκρατία, δηλαδή δεν έχει βάλει πολύ σάλτσα
στο πολυνομοσχέδιο, γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ είναι αλήθεια ότι έβαζε πολύ, ας πούμε, αριστερή σε εισαγωγικά σάλτσα. Αλλά λέει ότι εντείνει το διαρθρωτικό πρόβλημα της χώρας. Και ότι οι επενδύσεις γίνεται πρόσκληση επενδύσεων σε ορισμένους μόνο τομείς. Βεβαίως παραλείπει για τα φτηνή εργατική δύναμη, όλα αυτά τα αντεργατικά, τα λέει πού και πού, έτσι. Απλώς για να θυμίζει ότι κάποτε κάτι έλεγε παραπάνω πριν γίνει κυβέρνηση. Αν πάρετε το αναπτυξιακό πρόγραμμα του κινήματος αλλαγής, της Νέας Δημοκρατίας, του ΣΥΡΙΖΑ, πριν τις εκλογές, εκεί που λέγανε ότι η Ελλάδα έχει πλεονεκτήματα για να καλέσει επενδυτές, ήταν ακριβώς οι ίδιοι κλάδοι και διτομείς. Στον καπιταλισμό, κλάδοι φουντώνουν, καπιταλιστικές δηλαδή επιχειρήσεις με μεγάλη κερδοφορία και με εξαγωγικές επιδόσεις, και άλλοι μένουν καχεκτικές. Να πω ένα παράδειγμα. Γίνεται συζήτηση για τον τουρισμό. Άλλωστε λέει ότι είναι η ναυαρχίδα, εν πάση περιπτώσει, της ελληνικής οικονομίας κτλ. Τι έρχονται εδώ, πόσα πεντάστερα ξενοδοχεία θα γίνουν, τι υποδομές, τι σύγχρονες υποδομές, ξενοδοχεία, καζίνο κτλ. Κτλ. Για αυτούς που έχουν παραδάκι, που θα αφήσουν κέρδη βεβαίως στους ξενοδόχους, ανάπτυξη του εθνικού εισοδήματος, αλλά την το οποίο βεβαίως η διανομή του γίνεται απολύτως ταξικά. Αλλά από την άλλη μεριά, υπάρχει κανένα πρόγραμμα που λέει ότι πρέπει να επιλύσω, να σταματήσει το πρόβλημα η ελληνική λαϊκή οικογένεια, τα νέα ζευγάρια, να μην μπορούν να κάνουν τουρισμό το καλοκαίρι, γιατί το καλοκαίρι είναι απαραίτητο το χρόνο της άδειας να έχει αναψυχή και τουρισμό, ακόμα και στο εξωτερικό. Να γίνουν υποδομές, λαϊκές κατασκηνώσεις, κάμπιν σύγχρονα, να πηγαίνουν οι γονείς με τα μικρά παιδιά, δωρεάν ή πάρα πολύ φθηνά για αυτούς που έχουν χαμηλά εισοδήματα. Ο τουρισμός δεν περιλαμβάνει τίποτα για να αντιμετωπιστεί το θέμα της αξιοποίησης του ελεύθερου χρόνου και των αναγκών για διακοπές για τουρισμό της ελληνικής οικογένειας. Χαίρομαι πολύ ότι θα γίνουν μεγάλα ξενοδοχεία και μάλιστα μεγάλα γίνονται και στο κέντρο της Αθήνας, το ξέρουμε. Επομένως, βεβαίως παλεύετε τι να γίνουν επενδύσεις. Σαφώς παλεύετε, αλίμονο. Το αναπασχόλητο κεφάλαιο, το λιμνάζον κεφάλαιο στα χρόνια της κρίσης, υπερσυσσωρευμένα κεφάλαια πρέπει να βρουν διέξοδο. Αλλά τελειώνω εδώ, κοιτάξτε να δείτε. Ποτέ οι επιχειρηματίες δεν βάζουν το 100% του ζεστού χρήματος που έχουν σε μία επένδυση. Γιατί πάντα θέλουν να κάνουν σε πολυκλαδικές επενδύσεις, να τζιράρουν και σε άλλους τρόπους που αυξάνουν το χρηματικό τους κεφάλαιο. Πάντα είτε θέλουν τραπεζικά δάνεια που τώρα είναι δύσκολο, όλο το τραπεζικό σύστημα της Ευρώπης περνάει προβλήματα και επομένως αξιοποιούν τα ΕΣΠΑ, που τα ΕΣΠΑ δημιουργήθηκαν από τον Ιδρώτα των Λαών της Ευρώπης, αξιοποιούν τις δημόσιες επενδύσεις, τα πάντα μπαίνουν στο ίδιο τσουβάλι. Θα πάρουν οπωσδήποτε πρόσθετο χρήμα και προνόμια, περιβαλλοντικά κτλ. Να μην τα αναφέρω αναλυτικά, τα είπαν οι βουλευτές του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας και ψιθύριζε και κάτι και ο ΣΥΡΙΖΑ για να κάνει αντιπολίτευση σε αυτά. Επομένως, αυτό το πολυνομοσχέδιο είναι τα φόπλακα για τον εργαζόμενο λαό. Είναι η μεγάλη και η χρυσή ευκαιρία για επιχειρηματικούς ομίλους. Και τέλος, δεν υπάρχει κυβέρνηση που δεν είχε δίπλα τους κάποιους πιο φιλικούς επιχειρηματικούς ομίλους. Αυτό δεν σημαίνει κατά ανάγκη χρηματισμό κτλ. Πάντα. Αυτό γίνονταν πάντα. Τώρα τι βρήκε η κυβέρνηση, έλεγε στο ΣΥΡΙΖΑ ότι κάνει επιλεκτικές παροχές, το ίδιο λέει ο ΣΥΡΙΖΑ. Η ίδια γεύση και τα δύο κόμματα. Τι να κάνουμε, διαφορές υπάρχουν. Και μάλιστα καλό θα ήταν ο λαός να αξιολογήσει τις διαφορές που υπάρχουν μεταξύ τους. Αλλιώς ο διπολισμός, που είναι βάση για αυτό το σάπιο πολιτικό σύστημα, δεν θα υπήρχε αν δεν υπήρχαν και διαφορές. Και τέλος, κύριε Βρούτση, διατηρείται στο εργατικό συνδικαλιστικό κίνημα ό,τι σάπιο και νόθο υπάρχει. Εμείς δεν εξειδανικεύουμε το εργατικό συνδικαλιστικό κίνημα. Υπάρχει και σαπίλα, υπάρχει και νοθεία. Και τώρα δεν είναι μόνο ο κυβερνητικός συνδικαλισμός. Ο κυβερνητικός συνδικαλισμός γεννάει και τον αντικυβερνητικό συνδικαλισμό. Γιατί όπου μπαίνουν στη μέση κόμματα υπάρχει και η αντιπολίτευση. Αυτό που σήμερα προωθείται με πιο σύγχρονο τρόπο και αποφασιστικό είναι ο εργοδοτικός. Γιατί ο εργοδοτικός συνδικαλισμός είναι πιο αποφασιστικός, δένεται άμεσα
με τη δουλειά του εργαζόμενου. Η φοβία που προβάλλει, που επιβάλλει ο εργοδοτικός συνδικαλισμός είναι πιο πάνω από τον κυβερνητικό συνδικαλισμό και αυτό που πάτε να κάνετε, ένα απολύτως καθοδηγούμενο από την εργοδοσία, εργατικό συνδικαλιστικό κίνημα και των μικρομεσαίων και άλλων, ούτως ώστε όποια κυβέρνηση και αν είναι στη θέση της, ο εργοδοτικός συνδικαλισμός να τσακίσει μέχρι τέλος τα εργατικά δικαιώματα. Δεν θέλω να λέω μεγάλα λόγια, η έννοια μας μία είναι μας. Τα δικαιώματα ζωής, δουλειάς και αγώνα και δράσης της εργατικής τάξης και των συμμάχων της. Δεν υπάρχει, αυτός είναι ο μονόδρομος, κανένας άλλος δρόμος.